γιατί. Γιατί για κάποιον που ίσως δεν θα ήξερε την ιστορία, θα μπορούσε να ρωτήσει. Όλα αυτά τα υπέστη αυτό το γένος, αλλά ποια ήταν εκείνη η δύναμη η οποία του έδωσε αυτή τη δυνατότητα να μην εκπνεύσει ποτέ, αλλά να αναπνέει και όταν έρθει η ώρα να γίνει πάλι γίγαντας, ώστε αναστημένος αυτός ο γίγαντας να δώσει μαρτυρία ζωής, όχι μόνο εις αυτόν τον τόπον, αλλά εις ολόκληρον την Οικουμένη. Μία είναι η δύναμη, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία, δηλαδή ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και στην πρώτη περίοδο η Εκκλησία έσωσε την πίστη, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τα χειρόγραφα και όλα εκείνα τα οποία, επαναλαμβάνω, συνέθεταν και συνθέτουν την βαθύτατη ρίζα και την ενωπιό δύναμη του γένους. Οι πατέρες της Εκκλησίας και την πρώτη περίοδο, και τι δεν έκαναν οι Λατίνοι, να μην ξέρουμε σήμερα να μιλάμε ελληνικά, να μην πιστεύουμε ορθόδοξα να ήμασταν είτε παπικοί είτε ουνίτες, και όμως δεν τα κατάφεραν. Ο εξόριστος πατριάρχης από την Οίκαια της Βυθινίας, αλλά και τα μοναστήρια, κανένα μοναστήρι δεν έγινε λατινόφρον μοναστήρι κατά την περίοδο εκείνη, αλλά άντεξε το γένος, ενώ σε άλλα μέρη της γης στη Δύση, όχι απλώς ασπάστηκαν τα πιστεύματα των δυτικών, τα οποία είχαν ενστερνιστεί η φωνή σταυροφόρη της Τετάρτης Σταυροφορίας, αλλά έχασαν τα πάντα εν αντιθέσει με εμάς που διατηρήθημεν μέχρι και την Δευτέρα εκείνη υπόθεση την οδυνηρά. Και στο δεύτερο πλέον αυτό μέρος της ιστορίας, ποιος έσωσε το γένος, τη γλώσσα, την πίστη, τον ελληνικό πολιτισμό, η Αγία μας Εκκλησία, η οποία κράτησε αναμένα τα ζώπηρα του γένους μέσα από την Ορθόδοξο Θεία Λειτουργία, μέσα από τους αγώνας κληρικών και λαϊκών, μέσα από τα μαρτύρια των Αγίων Νεομαρτύρων, όπως του Δημητρίου και του Παύλου, οι οποίοι παρά το ότι εξώμωσαν, έχοντας μέσα τη σπίθα της πίστεως και τη ρίζα της αγάπης προς τον Θεό και την πατρίδα, ευρήκαν τον εαυτό τους και ανεστήθησαν εκ του πτώματος για να ομολογήσουν την πίστη στην Αγία Τριάδα και την αλήθεια ότι αυτός ο τόπος δεν μπορεί να είναι ελεύθερος αν δεν ενστερνίζεται αυτή την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δηλαδή την Ορθόδοξον πίστη. Και όπως τότε πέρασαν αυτοί οι νέοι βλαστοί και αριστοί της Πελοποννήσου εδώ στα καρτερίμια της παλιάς Τριπολιτσάς, για να τους λιβανίζουν οι Τριπολιτσιώτες κρατώντας θυμιατήρια και κεριά στα χέρια και να λένε στον νέο μάρτυρα Δημήτριο τι συγκλονιστικό, τι συγκινητική αυτή η σκηνή. Δημήτρη, τώρα που θα πας στο Θεό, να μην ξεχάσεις αυτή την πόλη, πριν ακόμα αμαρτυρήσει ο νεομάρτης Δημήτριος, γιατί γνώριζε αυτός ο λαός ότι αν δεν υπάρχει αυτή η πίστη στην καρδιά βαθιά ριζωμένη, αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός δεν μπορεί να έχει μέλλον διαχρονικό στην ιστορία. Η Εκκλησία λοιπόν εστήριξε το γένος για να λένε όλοι αυτοί οι αγωνιστές πρώτα υπερπίστεως και ύστερα υπερπατρίδος. Να λοιπόν τι θα γιορτάσουμε το επόμενο έτος. Γιορτάζονται στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδος. Θα γιορτάσουμε την ορθόδοξη πίστη μας. Θα γιορτάσουμε τη δύναμη της Εκκλησίας η οποία εστήριξε το γένος. Θα γιορτάσουμε τη δύναμη του Σταυρού. Θα γιορτάσουμε την ενωπή
αλλά και μετά την Ανάσταση του γέμους. Μια άλλη δυσκολία έρχεται να σταθεί πάνω από τα κεφάλια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Η βαβαροκρατία, η οποία διαλύει τα μοναστήρια, η οποία θέλει να χτυπήσει και πάλι τη ρίζα της πίστεως. Και όμως ο λαός αντέχει, γιατί πιστεύει ορθόδοξα και ξέρει εκείνος να επικοινωνεί μυστικά με το Θεό και την Παναγία, ώστε να λέγει ο μισιονάριος του Πάπα που ήρθε σε κάποιο νησί, να λέγει στο αφεντικό του, δηλαδή στον Πάπα της Ρώμης, όταν εκείνος τον επετίμησε λέγοντάς του, τίποτα δεν κατάφερε σε αυτή τη χώρα, τόσο καιρό είσαι, καθημαγμένη είναι αυτή η φάντοχη, ακένδυτη, και όμως τίποτα δεν κατάφερε από αυτά που σου είπα. Δεν πρόκειται κανείς να καταφέρει τίποτα, λέγει. Γιατί, του λέει ο Πάπας, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, φτωχοί, καθημαγμένοι, ρακένδυτοι, ξυπόλοιποι, κραμμένοι, μπαίνουν μέσα στην εκκλησιά. Και ενώ είναι εξουθενωμένοι όταν τους βλέπεις απ' έξω στην πόρτα της εκκλησιάς, μπαίνουν μέσα, πάνε μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς, γονατίζουνε, κλαίνε και κάτι τις λένε. Και όταν σηκωθούν, είναι άλλοι άνθρωποι. Έχουν φρόνημα αγωνιστικό. Αυτό είναι, αδελφοί μου. Οι Έλληνες μπαίνουν στην εκκλησιά, γονατίζουν μπροστά στην Παναγιά, κλαίνε και κάτι τις λένε. Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, για να βοηθήσει αυτό το γένος. Πόσο δίκιο είχε ο γέρος του Μοριά όταν έλεγε, έβαλα την Παναγιά από την επάνω χρέπα μάρτυρα, ότι θα ελευθερώσω με την Τρίπολη και κατ' επέκταση βεβαίως ολόκληρη την Ελλάδα. Και τώρα ένα ερώτημα. Τι γίνεται με αυτή την πατρίδα σήμερα? Ποιος την σώζει? Δεν λέγω ποιος θα την σώσει, αλλά ποιος την σώζει? Γιατί αυτή η πατρίδα κάθε μέρα κάπου γλιστράει και πάει να πέσει. Θες από τη μια αιτία, θες από την άλλη, θες από ξένους, θες από δικούς μας, θες από τα παιδιά της αυτή η μάνα, κάποιο πάει να τη σπρώξει και πάλι στην άκρη του γκρεμού, ενώ βρίσκεται, γυρίζει πίσω. Γιατί πάλι η Εκκλησία είναι εκείνη που όχι απλώς